Λοιπόν, είπαμε να συζητήσουμε τώρα για εκλογές. Λίγο να καταφέρουμε να δούμε ο πολιτικός χάρτης της χώρας πώς διαμορφώνεται και αυτό με δεδομένο, θα πάμε και προς τα έξω βέβαια αν προλάβουμε, αλλά με δεδομένο ότι ισοκομματικά τρέχουν πολλά, ε, έχει διαμορφωθεί ένα περίεργο σκηνικό και νομίζω ότι ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης, ο κύριος Νίκος Παπαδάκης, που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα, θα συμφωνήσει σε αυτό. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας κυρία Σφακιανάκη, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση Εμείς. και καλή σεζόν, καλή καινούργια αρχή. Εμείς, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μα. Ε, έτσι, πήγα λίγο με κάποιο τρόπο να βάλω σε μία σειρά τι σκέψει μου πριν ξεκινήσουμε αυτή μα τη συζήτηση για το πού θα μπορούσε να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση για τον πολιτικό χάρτη τη χώρα. Ένα πολιτικό χάρτη και δεν αναφέρομαι στην απόχρωση, στην χρωματική, ε, αλλά στι ισορροπίε. Ένα πολιτικό χάρτη, ο οποίο έχει ε, πολλέ και διαφορετικέ πτυχέ και παραμέτρου, εξίσου ενδιαφέρουσε όλε όμω. Ε, το προσυπογράφω. Είναι ακριβώ όπω το είπατε. Ε, στην πραγματικότητα, με δεδομένο επίση ότι έχει πυκνώσει ο πολιτικό χρόνο, παράγει διαρκώ εξελίξει. Mm -hmm. Αν προλάβουμε να πούμε στα διεθνή και παράγει την ιστορία, mm -hmm. αλλά σε κάθε περίπτωση και στη χώρα μα παράγονται με τρομακτική ταχύτητα εξελίξει. Άρα, πρακτικά, α ας πιάσουμε το νήμα από τι εκλογέ του 23. Να. No. Πολύ σύντομα. στις εκλογέ του 23 διαμορφώνεται ένα καινούριο πολιτικό σκηνικό. Ε, καινούριο πολιτικό σκηνικό. Επανεκλέγεται ε, η Νέα Δημοκρατία με αυτοδυναμία αλλά με ποσοστά τα οποία την καθιστούν επικυριαρχή, επιβεβαιώνουν την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας στο λεγόμενο χώρο του κέντρου, mm -hmm. ε, γιατί έπαιξε καθοριστικό ρόλο μέχρι τότε ε, και παράλληλα έχουμε την κατακρέμνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παραμένει με ένα αξιωματική αντιπολίτευση, δρομολογούνται εξελίξεις μετά την παρέτηση του φυσικού ηγέτη του ΣΥΡΙΖΑ, του κύριου Τσίπρα. Ε, γίνεται ό,τι γίνεται με την εκλογή του νέου Προέδρου, του κυρίου Κασελάκη, και από εκεί και μετά. Ήδη, ήδη εκείνε τι μέρε, αν το θυμάστε, συζητάμε για κάτι που για τα δεδομένα τα ελληνικά, για τα ελληνικά έτσι, είναι σχετικά πρωτόγνωρο. Τι η ρευστοποίηση του πολιτικού σκηνικού. Η οποία εξελίσσεται στην πορεία. Πώ εξελίσσεται, ε, με. Θα πάω στο δεύτερο σταθμό, στι ευρωεκλογέ. Στι ευρωεκλογέ έχουμε μια διαφοροποιημένη εικόνα. Ποια είναι η διαφοροποιημένη εικόνα, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κάτω από το στρατηγικό τη στόχο, είναι κάτω από τι προβλέψει, και πρακτικά σε 11 μήνε έχει χάσει ένα εκατομμύριο ψήφου. Ναι, είναι πιο χαλαρή ψήφο στι ευρωεκλογέ. Ναι, δεν κρίνει τη διακυβέρνηση χώρα. Όμω η απώλεια είναι πολύ μεγάλη. Έχει κόστο πολιτικό, πολιτικό. Όμως. Μα, πολύ... Με όποια okay και μετάφραση και αν δώσει κανεί. Εξηγούνται. Δεν είναι τίποτα που είναι ανερμήνευτο. αυτό. Ε, ξεκινάω πρώτα από τα δεδομένα. Οι ερμηνείε υπάρχουν. Είναι στο τραπέζι. Ε, και παράλληλα με αυτό. Παράλληλα με αυτό, δηλαδή με την νίκη μεν της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με μια νίκη με πολύ μεγάλο κόστος, mm. γιατί είναι πρώτη με διαφορά και στις ευρωεκλογέ πρόσφατα του καλοκαιριού, τι έχουμε χρόνο να συμβαίνει, να μην κεφαλαιοποιείται αυτή η φθορά η εξελικτική φθορά της κυβέρνησης από τους κεντρικούς παίχτες του εκλογικού ανταγωνισμού. Δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ Υπάρχει και το ΠΑΣΟΚ. Για τα κόμματα της αντιπολίτευσης ε, κανένα. Για, για του κύριου παίχτε, όχι. Ο, ε, ούτε για το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε για το ΠΑΣΟΚ. Έφταιγε, το εσωκοματικό του ρευστό. Στο ΠΑΣΟΚ, όχι τότε τόσο, αλλά υπήρχε το, το, το του ρευστό, ρευστό, σκηνικό που ε, ε, δεν το κεφαλοποίησε όλο αυτό. Πάμε α ξεκινήσουμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Mm -hmm. ε, γιατί έτσι κι αλλιώ αυτή τη στιγμή είμαστε και σε εξέλιξη. Το πασόκεν ενώψη εκλογών την Κυριακή. Ε, ο ΣΥΡΙΖΑ mm -hmm. έχει ένα μακρύ δρόμο, χρονικά όχι τόσο, αλλά πολιτικά ε, μακρύ δρόμο. Ε, σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν πολλέ και διαφορετικέ Α, Υπάρχουν για το τι συνέβη, mm -hmm. ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε διαρκή κρίση. Στην πραγματικότητα, από το 2019 έχει περάσει και παλιότερα κρίσεις. Δηλαδή το 2019, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αξιωματική αντιπολίτευση με 32%, άρα δυνητικά μπορεί να ξαναπαίξει ρόλο ω κυβερνητική δύναμη, μπαίνει σε κρίση. Ε, η κρίση αποκτά τελείω διαφορετικά χαρακτηριστικά μετά την παρέτηση του κύριου Τσίπρα το 2023 και μετά την εκλογή του κύριου Κασελάκη. Ε, εκεί πλέον η... Οι, τα εφιστάμενα δεδομένα της κρίσης του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι προταγματική φύσεως, ιδεολογική φύσεως, στροφή, η περίφημη στροφή ή μη στροφή στην κέντρο αριστερά, εγχείρημα που το επιχείρησε και ο κύριος Τσίπρας χωρίς επιτυχία, ναι. ε, το τι συνέβη, ε, το, τι έχουμε, το, τι γίνεται με το κόμμα, με το μηχανισμό του κόμματο και με την αντιπροσώπευση στην κοινωνία. Και βέβαια η εκλογή του νέου πρόεδρου, ε, με ε, τα χαρακτηριστικά που είχε αυτό αυτό ο νέος πρόεδρος. φαινόμενο Βεβαίω, αλλά υπήρχαν ε, προποθετικοί όροι. Mm. Από εκεί και πέρα όμω, ήδη με την εκλογή του κυρίου Κασελάκη όλες αυτές η επιμέρους διαστάσει τη κρίση, που ξαναλένε είναι προταγματική, είναι ιδεολογική και προγραμματική. Σε ποιου απευθύνεται και πώ απευθύνεται. Αποκτούν και άλλα χαρακτηριστικά. Για να φτάσουμε, κυρία Σφακενά, εξεβόμενο και την οικονομία του χρόνου εδώ και καιρό, σε ταυτοτική κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που διαπιστώνουμε πολύ γρήγορα, βλέποντα το τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και αρκετό καιρό, έτσι, και το τι εξελίσσεται αυτέ τι μέρε και το τι έχει εξελιχθεί μετά την καθαίρεση του κύριο Κασελάκη από την Κεντρική Επιτροπή, επίση πρωτόγνωρο. πρωτόγνωρο. Καθαίρεση. Πρόεδρο, έχουμε είναι πολλά διά. πρωτόγνωρα. Ναι. Ε, και το τι συνέβη σε σχέση και με τι ευρωεκλογέ. Και είχαμε μια κεντρική επιτροπή να έρχεται πάνω από το, συμ... από το συνέδριο ενό κόμματο. Ναι. Το οποίο μας το... επίκειται τώρα το έκτακτο συνέδριο. Και τώρα επήκειται το έκτακτο. Ναι. Το οποίο όπω είδατε και από το μήνυμα το οποίο είναι. Εγώ το διάβασα ω ανακοίνωση υποψηφιότητα, αλλά είδατε ότι και εκεί υπάρχει, ε, υπάρχουν διαφορετικέ προσεγγίσει μέσα στο ΣΥΡΙΖΑΝ. Υπάρχει ένα το μήνυμα του φόρμουμ. Είναι είναι ε, ε, δήλωση υποψηφιότητα ή μη κτλ. Το, τα το λοιπά. μεταφράζεται πάντα. εγώ το μεταφράζω ω δήλωση υποψηφιότητα. Σε κάθε περίπτωση, η ταυτωτική κρίση, ε, η περιδίνηση, η εσωστρέφεια κάνει κάτι ευρύτερο. Τι στην πραγματικότητα καθυλώνει ένα ΣΥΡΙΖΑ στο να έχει στρέψει, επιτρέψτε μου τον όρο, την πλάτη του στην κοινωνία. Αυτό φαίνεται. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν αξιόλογα στελέχη με πολιτικές προτάσεις, αλλά πλέον με αυτό τον καταιγισμό εξελίξεων, κανεί δεν τι ακούει. Πάντω, παρότι μέσα σε αυτή τη συζήτηση, τη δημόσια συζήτηση των ΣΥΡΙΖΑ, μπαίνουν πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αξιόλογα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται όσο περνάει ο καιρό τελικώ να καταλήγουμε ότι το παιχνίδι είναι ανάμεσα σε δύο πόλου, ανάμεσα στο Κασελάκι και ανάμεσα στο Τζίπρα. Ότι παρότι είδαμε ονόματα να έρχονται στην επιφάνεια, ακόμη και όταν είχαμε και άλλου υποψήφιου προέδρου, ε, κανεί Αχτσιόγλου κτλ. Ακόμα και τότε φαίνεται ότι πάντα το παιχνίδι τελικώ ήταν ανάμεσα σε αυτού του δύο. Οπόλους. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή ακριβώ πού στέκεται ο κύριο Τσίπρα. Ήταν σαφέ, ε, τροχιοδεικτικά τουλάχιστον από την πρόσφατη ομιλία του, ότι δεν είναι καθόλου ευχαριστημένο ε, με το πώ χειρίστηκε τα πράγματα ο κύριο Κασελάκη. Έτσι κι αλλιώ από, από καιρού υπήρχε η αποξένωση. Ναι. Έτσι. Από εκεί και πέρα όμω, επειδή πολλοί μιλούν εξ του, ο ίδιο. Δεν παρίσταται στα όργανα. Ναι. Ε, δεν, δεν μπορούμε να ξέρουμε και δεν μπορούμε να κάνουμε δίκη προθέσεων. Αλλά έχετε δίκιο. Ότι πάντα σημείο αναφορά στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κύριο Τσίπρα. Απ' την άλλη μεριά, όμω, τώρα, αυτή η ταυτοτική κρίση. Που συγκεφαλαίων και όλε τι προηγούμενε. Ότι όχι ότι λήξαν οι άλλε. Mm. και Άρα, αν και ταυτοτική από μόνη είναι πολύ σημαντικό. Σε συνάρτηση με τι εκτατικέ συνέπειε που έχει μια διαρκή εσωστρέφεια, άρα πρακτικά ο πολίτη που περιμένει αποκρίσεις τα προβλήματά του, ακούει όλα τα άλλα για το ΣΥΡΙΖΑ εκτό από αυτό έτσι mm. ε, Στην πραγματικότητα, οδηγεί το ΣΥΡΙΖΑ σε πιθανή περαιτέρω συρρήκνωση. Ε, έχουμε ένα έκτακτο συνέδριο στο ΣΥΡΙΖΑ, στο οποίο από ό,τι φαίνεται, φαίνεται θα αμφισβητηθεί η καθαίρεση του Προέδρου από αρκετού συνέδρου. Είδατε το μήνυμα, yeah. Κασελάκη. Είστε πολύ συγκροτημένοι. Σημειολογικά, ξέρετε πολύ καλά να το διαβάζετε. Είναι σαφέ. Γραφτείτε να ψηφίσετε συνέδρου, άρα. Για ποιο λόγο για το συνέδριο. Θα αμφισβητήθει, είναι ξεκάθαρο. Τι θα γίνει σε αυτό, ακόμα μεγαλύτερη ρήξη. Το κλίμα είναι πολεμικό. Ε, παίρνει προσωπικά χαρακτηριστικά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και αυτό για οποιοδήποτε κόμμα είναι δύσκολο να το απορροφήσει. Και δύσκολο να το απλώσει τι πληγέ του. Μετά. Ε, βέβαια. Επειδή ε, ε, ε. Δηλαδή, η ενότητα, αυτό που λένε όλα τα κόμματα μετά από σοκομματικέ διαδικασίε, στον ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώ ότι η ενότητα θα είναι ένα τεράστιο στοίχημα, ε, και δύσκολο εγχείρημα. Και όπω το είπατε, εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα με δεδομένο το τι έχει προηγηθεί. Με δεδομένο το τι υποψιάζουμε ότι έπεται και δεν έχουμε πάει ακόμα στη συζήτηση και δεν είναι ακόμα η ώρα για τι προ... ίδιε προεδρικέ εκλογέ. Ε, η ενότητα είναι που αμφισβήτηση, κυρία Σφακεράκη, mm. και προκύπτει από πολλέ δηλώσει επιφανών στελεχών. Το ενδεχόμενο νεότερη διάσπαση στο ΣΥΡΙΖΑ είναι. Ένα σοβαρό ενδεχόμενο. Οι πολιτικοί, όπω και η ζωή, μπορεί να μα εκπλήττουν, αλλά προ το παρόν τα πράγματα δεν ορθόνται από Πρέπει να εκεί. δούμε, θα έχουμε ένα νέο κατακαιρματισμό. Προχωράω λίγο τη συζήτηση, γιατί έχουμε και τι εκλογέ στο Πασόκ την Κυριακή. Εκεί που βλέπουμε έξι υποψήφιου πρόεδρου, όπω σχηματίστηκε τελικά έτσι το, η τελική εικόνα για το, το Πασόκ. Και το ερώτημα είναι τώρα εδώ, είναι περισσότεροι υποψήφιοι πρόεδροι από αυτού που μπορεί να αντέξει στο Πασόκ ή είναι μία. Δήλωση δύναμη του Πασόκ τύπου Το Πασόκ είναι εδώ. Έχει στελέχη και διεκδικεί τον επόμενο Πρωθυπουργό. Ε, με γνωρίζετε, δεν συνηθίζω να είμαι απόλυτο. Εδώ όμω συγκλίνω απολύτω με το δεύτερο. Το δεύτερο. Ναι, βεβαίω. Και γιατί. Είναι ο τρόπο που το έχει χειριστεί το ίδιο το Πασόκ. Πρώτα απ' όλα, να ξεκινήσουμε από το τελευταίο που λέγαμε πριν. Επουδενή δεν έχει αμφισβητηθεί η ενότητα τη επόμενη μέρα. Όχι, καθόλου. Κατά κανέναν τρόπο. Μεγάλη διαφορά αυτό διαδικασία. Mm. Υποδειγματική διαδικασία, το, με κορύφωση στο debate, mm. στο οποίο είχαν το περιθώριο. Συμφωνήσανε σε αυτό στι ερωταπαντήσει οι υποψήφοι οι πρόεδροι. Να α, εκδιπλώσουν προγραμματικό λόγο, διαφορετικό με συγκλήσει, με αποκλήσει και με ιδεολογικέ αποχρώσει, ναι, αλλά προγραμματικό λόγο ε, παραμετροποιημένο σε μια σειρά αποζητημάτων από την οικονομία μέχρι τα εθνικά μέχρι τη νέα γενιά. Ε, από εκεί και πέρα, η διαδικασία ε, έχει πάει. Ε, με πρώτο μήνυμα την ενότητα, βέβαια τα στοιχήματα για το Πασόκ είναι διαφορετικά από το, το, το ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, ακριβώς γιατί αυξάνει τη δυναμική του. Α, ε, α, α, όλα αυτά, από αυτά κερδίζει το Πασόκ και ε, δεν λέω μόνο αυτό που βλέπουμε, αλλά το βλέπουμε με σωστά στη ένα 3% που έχει ήδη. Ε, θεωρώ περίπου σίγουρο ότι μετά την περάτωση των εκλογών, ναι, θα μου πείτε, υπάρχουν συμμαχίε τι τελευταίε μέρε. Μαλήμον αν δεν υπήρχε. Μαλήμον αν δεν ναι, Προεκλογική αλίμια... διαδικασία, εσωκομματική είναι. Το Πασόκ αυτή τη στιγμή τα στοιχήματά του είναι τα εξή για την Κυριακή. Να υπερβεί πρώτα απ' όλα σε απόλυτου αριθμού ψηφοφόρου τη προηγούμενη εσωκομματική mm -hmm. αναμέτρηση. Mm -hmm. ε, ο στόχο το ξέρουμε ότι είναι να είναι το 3 μπροστά, δηλαδή 300.000. Δεν είναι mm -hmm. Δεν λέω ότι συμβεί, αλλά δεν είναι ανεύκτο. Ε, είναι πάρα πολύ, ε, αν σκεφτούμε. Μια συνθήκη κατά την οποία έχουμε απομείωση κομματική εγκύτητα, αποξένωση γενικά από το πολιτικό σύστημα μεγάλων στρωμάτων κοινωνικών αλλά και μερίδων του πληθυσμού. Άρα, αυτό θα είναι μια μεγάλη επιτυχία ήδη. Η διαδικασία ήδη παράγει θετικά αποτελέσματα. Αξιόλογα πολιτικά στελέχη. Ε, βέβαια θα παίξει μεγάλο ρόλο ποιοι θα μπουν για το δεύτερο γύρο και τι θα, ποιος θα είναι ο επόμενο πρόεδρος Είμα, αλλά υποψιάζομαι ότι θα ξεκινήσει μέχρι ένα έξτρα μπόνους έτσι κι αλλιώς ο επόμενο πρόεδρος Νομίζω ότι επειδή αναφερθήκατε και στο debate και το λέω και το ξαναλέω, το έχω πει πολλές φορές θεωρώ ότι το debate ήταν ένα μάθημα ε, διαδικασίας έτσι τηλεμαχίας ας πούμε το οποίο καλό θα ήταν να το δούμε να το ακολουθήσουν και άλλα κόμματα ε, στο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορούσε υπό τι παρούσε συνθήκε με το κλίμα που επικρατεί να δούμε κάτι αντίστοιχο, φαντάζομαι, τουλάχιστον η δικιά μου εκτίμηση αυτή είναι. Αλλά το ΠΑΣΟΚ παρέδωσε μαθήματα πολιτικού πολιτισμού ανάμεσα στου υποψηφίου. Βεβαίω. Ναι. Και χωρί ε, να. Ε, οι υποψήφοι, ξαναλέω προφανώ, υπήρχαν κάποιοι που μπορεί κανεί να θεωρήσει ότι τα πήγανε καλύτερα ή όχι. Να, τελπά, άλλο ότι κερδισμένοι και χαμένοι. Άλλο αυτό, ναι. όπω ακριβώ το είπατε, και πολιτικού πολιτισμού, αλλά χωρί έκπτωση στην ε, αν θέλετε, στο πλαίσιο του προγραμματικού πολιτικού λόγου και των προτάσεων, Όχι, πολιτικής. ήταν ιδιαίτερα σκληρή. Είχα μουσία. Ηταν σκληρή παράσταση επί τη ουσία όμω. Συνεπώ, μόνο κερδισμένο έχει βγει προ ώρα στο Πασόκ. Ε, ποιο είναι το επόμενο του στίχημα, βέβαια, για όποιον εκλέγει πρόεδρο στο Πασόκ ή όποιαν εκλεγεί πρόεδρο στο Πασόκ. Το επόμενο στίχημα για το Πασόκ είναι αυτό που έτσι κι αλλιώ δημοσκοπικά φαίνεται, δηλαδή η ιονή αξιωματική αντιπολίτευση. Αν υπάρξει διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να καταστεί και αξιωματική αντιπολιτεύση, αλλά λέμε τώρα το ΙΟΝΙ, έτσι, λέει, το δημοσκοπικό δεδομένο. Ναι, ναι, ναι. Αυτό έχουμε, σε αυτό συζητάμε. Ε, είναι το πώς θα καταφέρει στην πραγματικότητα, αυτό που όλοι επικαλούνται υποψήφοι, δηλαδή μια σύμπηξη ενό ευρύτερου μετόπου, πώ θα καταφέρει δύο πράγματα. Να παγιώσει τη σχέση αντιπροσώπευση στην κέντρο αριστερά, δηλαδή από εκλογική δυναμική δημοσκοπική δυναμική να την κάνει σχέση αντιπροσώπευση παγιωμένη και να ανακτήσει δυνάμει από το κέντρο. Με ποια έννοια το λέω, το κέντρο το ξέρετε πολύ καλά, είναι, θεωρείται στην πολιτική επιστήμη επινόηση. Όμω έχει υλικό αποτύπωμα. Πολλοί συμπολίτε μα αυτοπροσδιορίζονται ω κεντρό γιατί έτσι πλοηγούνται στι διαιρετικέ τομέ. Εκεί φαίνεται να κερδίζουμε τσοτάκι. Ε, μέχρι και τι ευρωεκλογέ. Ε, θεωρείτε ότι το Πασόκ θα καταφέρει να, εφόσον τελειώσει και όλη αυτή η διαδικασία, και καταφέρει και σχηματίσει λοιπόν ένα τέτοιο λόγο που ενδεχομένω το κέντρο θα μπορέσει να το κερδίσει. Θα τζιμπήσει περισσότερο, για να το πω έτσι πολύ απλά και λαϊκά, θα τζιμπήσει από τη Νέα Δημοκρατία, θα τζιμπήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ ε, και από τα δικά του σοκουματικά προβλήματα. Ε, κοιτάξτε να δείτε, δεξαμενέ ανοίγονται. Ναι. Ε, οι συμπολίτε μα με την πολύ μεγάλη αποχή, τη θηριώδη αποχή στι ευρωεκλογέ για τα δικά μα δεδομένα, mm. ε, οι οποίοι κάθισαν στα σπίτια του, αρκετοί από αυτού στι εθνικέ εκλογέ θα ψηφίσουν. Είναι δεδομένο. Να. Είναι δεξαμενέ, οι οποίε όμω, εάν κάποιο σκεφτεί με όρου αυτοματισμού του επαναπατρισμού, δηλαδή, οκ, okay, ψήφιζα, ψή, ψήφι πήγαν στη Νέα Δημοκρατία, τώρα θα ξανάρθουν στο Παζόκ περίπου με τον αυτόματο, επειδή αποκτούμε δυναμική, θα χάσει πάρα πολύ γρήγορα δυναμική. Ε, θέλει δουλειά. Στην πραγματικότητα παραμένει κυρίαρχη και με βάση τι δημοσκοπήσει η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, αλλά με φθορά. Φθορά που φαίνεται, γιατί αν δείτε την εκτίμηση και την αναγωγή μέσα στα δημοσκοπήσει, ναι. δίνουν τα ποσοστά των ευρωεκλογών. Υπάρχει όμω ένα ζήτημα εκεί, δεν θα κουράσω του τηλεθεατέ και τι τηλεθεατρίε με μεθοδολογικά ζητήματα. Όμω, mm. ποιο είναι το ζήτημα, Απέχουμε πάρα πολύ από εκλογέ. Άρα, αναγωγή. Όταν απέχει τόσο πολύ από εκλογέ, λέει κάτι μεν, πολύ περισσότερο λέει πρόθεση και πολύ περισσότερο λένε αυτό που λένε οι δημοσκόποι: ποιοτικά στοιχεία, που πάλι είναι ποσοτικά. Δυσαρέσκεια, δείκτε ικανοποίηση, αισιοδοξία. Θα μου κάνετε μια ποιοτική ανάγνωση σε κάτι, γιατί σήμερα πέσα στα χέρια μου το ευρωβαρόμετρο, το οποίο αφορά ε, την περίοδο αμέσω μετά τι ευρωεκλογέ. Και θέλω να μου βοηθήσουν οι συνάδελφοι να δούμε τον πίνακα για του λόγου που δεν, ψήφι, δεν ψηφίζουν στι ευρωεκλογέ. Ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι για του οποίου δεν ψηφίσατε στι πρόσφατε εκλογέ και αν έρχεται να το δώσουμε και εδώ πίσω στο βίντεο. Για να το δει και ο κύριο Παπαδάκη, ε, και αν έρχονται οι ισοκομματικέ διαδικασίε να δώσουν απάντηση σε αυτό, κατά μεγάλο λοιπόν ποσοστό, είναι η έλλειψη εμπιστοσύνη στην πολιτική, δυσαρέσκεια με την πολιτική γενικά και το δεν ενδιαφέρουμε για την πολιτική. Ε, θεωρείτε ότι σε αυτό το ΠΑΣΟΚ ή ο ΣΥΡΙΖΑ ε, με τι ισοκομματικέ του διαδικασίε, επειδή αναφερόμασταν τώρα στο ΠΑΣΟΚ, θα μπορέσει να δώσει απάντηση ε, μέχρι την επόμενη κάλπη, όποτε και αν είναι αυτή. Για όλου είναι το στίχημα να δώσουν mm. απάντηση, και δείτε ότι και το τρίτο συνδυάζεται με τα πρώτα δύο. Πρακτικά αυτό που παρατηρούμε και από άλλε έρευνε που κάνουμε, που δεν είναι έρευνε εκλογική συμπεριφορά, αλλά τρέχουμε έρευνε και εμεί και άλλοι μεγάλη κλίμακο για μια σειρά από ζητήματα που εκβάλλουν όμω σε ζητήματα πολιτική συμπεριφορά. Τι βλέπουμε, Μια προηγούσα απονεύρωση τη δημόσια εμπιστοσύνη συναρτημένη με. Απομείωση τη αίσθηση κομματική εγκύτητα και με μια διευρυμένη απαξίωση του πολιτικού συστήματο και του πολιτικού προσωπικού. Να το δω μπροστά. Ναι. Τι σημαίνει δεν ενδιαφέρομαι για την πολιτική. Σημαίνει πολιτικό κινησμό ή μια μορφή ρεαλισμού ότι αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή δεν έχει να μου παράσχει πρακτικέ αποκρίσει στα προβλήματα που είναι καταγεγραμμένα. Πάνω απ' όλα η κρίση ακρίβεια, η πληθωριστική κρίση, η κρίση του κόστου ζωή. Mm -hmm. Την οποία την ξέρουμε όλοι Βέβαια. και άλλα προβλήματα, υγεία, εγκληματικότητα κτλ. Άρα μπορεί να αναζητήσει εναλλακτικέ και από αυτή την άποψη πρέπει να δούμε τι συμβαίνει και δεξιά τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Με όλη τη συζήτηση για την ε, ε, ακροδεξιά στην Ευρώπη, τα ποσοστά τα οποία καταγράφει και φυσικά ήταν και στι ευρωεκλογέ, αλλά και στι χώρε τώρα που υπάρχουν εκλογικέ διαδικασίε, τι γίνεται σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό που, στην που λέει. Στην Ευρώπη, αν γιατί... με τα πράγματα είναι χειρότερα. Γιατί ε, δεξιά τη Νέα Δημοκρατία υπάρχει ελληνική λύση ω το μεγαλύτερο κόμμα που φαίνεται να στα δεξιά της, mm -hmm. η οποία είναι μια εκδοχή μίξης σκληρής δεξιάς με λαϊκής δεξιάς με παλιούς όρους. Mm -hmm η οποία επιχειρεί κυρίω να ανακτήσει από τη δυσαρέσκεια και του λεγόμενου απογοητευμένου δεξιού, αλλά όχι μόνο. Ε, υπάρχει η φωνή λογική τη κυρία Λατινοπούλου, η οποία έχει σαφέστατα ακροδεξιέ ε, ιδέε και απόψει, κυρία Λατινοπούλου, αλλά βλέπετε, επιχειρεί, είναι στην πραγματικότητα ένα ultra right κόμμα, ένα υπερδεξιό κόμμα, με μεικτά χαρακτηριστικά, ε, πιο δεξιά από την ελληνική λύση του κυρίου Βελόπουλου, η κυρία πιο... Λατινοπούλου. Και πιο να και ναι, σχηματί... γιατί εδώ είναι το περίφημο εγχείρημα τη κανονικοποίηση. Πολλοί διδάσκονται από τη Λεπέν, κυρία Σφακενάκη. Ναι. Ε, έχει διδαχθεί μελόνι, λέω σε Ευρώπη πια. Ναι, ναι. Έχουν διδαχθεί πολλοί από το εγχείρημα κανονικοποίηση τη Λεπέν. Πώ πήρε το εθνικό μέτωπο από τον πατέρα τη και πώ έχει φτιάξει την εθνική mm -hmm. σπήρωση. Θα μου πείτε, μα δεν έχασε στι ε, προώρε εκλογέ που προχειρήθηκαν για την Εθνοσυνέλευση. Έχασε γιατί, γιατί. λειτουργήσε το ρεπουμπλικάνικο μέτωπο με την σύμπραξη στην πραγματικότητα του κόμματος Μακρόν, των φιλελευθέρων και παράλληλα του νέου λαϊκού μετώπου, αλλά αυτό όμως, όπως είδαμε αμέσως μετά, είχε πολύ κοντά πόδια. Απετράπημε με ενελεπέν σε εκείνη τη φάση, να έχει δικό της πρωθυπουργό. Πρακτικά όμως τι έχουμε αυτή τη στιγμή στη Γαλλία. Μια έθνος συνέλευση τριχοτομημένη, είναι στα τρία έθνος συνέλευση. Ε, έναν πρωθυπουργό που, ο Τόμ το τον οποίο όρισε σκόντας το συνταγματικό του δικαίωμα Μακρόν, αλλά όχι από το κόμμα που, από, από το που το Νεο-λαϊκό μέτωπο που είναι από το Μελανσόν μέχρι κομμουνιστέ, μέχρι σοσιαλδημοκράτε και μεταξύ του έχουν πολλέ διαφορέ. Άρα και η κατάσταση στη Γαλλία καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη γίνεται η διαδικασία να ληφθούν αποφάσει σε επίπεδο εθνών Η κατάσταση λοιπόν, που είναι προεδρικό βέβαια το σύστημα στη Γαλλία, είναι διαφορετικό. Αλλά η κατάσταση στη Γαλλία ενδέχεται και πολύ το φοβάμαι να ρίξει νερό στο μήλο τη Λεπέν για το πραγματικό στίχημά τη. Και το πραγματικό στίχημα είναι προεδρικέ εκλογέ στη Γαλλία. Δυστυχώ δεν έχουμε πολύ χρόνο, όμω θα σα ζητήσω μία φράση για δύο πρόσωπα και θέλω να δούμε την επόμενη κάρτα που αφορά τι εκλογέ στι ΗΠΑ. Της Αμερικής, Καμάλα Χάρη ή Ντόναλτ Τραμπ και θα σα ζητήσω μία φράση για το κάθε πρόσωπο και φυσικά έτσι θα ανανεώσουμε και το ραντεβού μας για να συζητήσουμε και τις εκλογές στην Αμερική. Αν μπορούσατε λοιπόν σε μία φράση να χωρέσετε για το κάθε πρόσωπο είτε την καμάλα χαρισίτε τον Ντόναλτ Τραμπ, τι θα λέγατε. Ε, δύσκολο, κάτι θα προσπαθήσω. Ο Ντόναλτ Τραμπ είναι ο Τόναλτ Τραμπ. Ε, αυτός ο οποίος ε, συνεχίζει να επιμένει στο συνδυασμό εθνικού ρομάντζου ε, παραδοσιακή οικονομική σκέψη, αλλά με πολύ συγκεκριμένε προτάσει για την οικονομία, που είναι ελκυστικέ και παράλληλα με προφανέστατα ακροδεξιά χαρακτηριστικά. Έχει μετατοπίσει το ίδιο το κόμμα του, το ρεπουμπλικάνικο, το στο οποίο δεν είναι και πρακτικά. Έτσι. Ε, και παραμένει ισχυρό παίκτη. Ε, οι εκλογέ στην Αμερική είναι ακόμα. Καμάλα Χάρη, μα έχει εκπλήξει και μα έχει εκπλήξει θετικά. Γιατί το λέω αυτό. Ε, είναι γνωστό, συζητιόταν η άχρωμη άως με αντιπρόεδρος. Ε, η Καμάλα Χάρη, ήδη από το debate, αλλά και πριν από το debate, φέρνει μια φρεσκάδα, φέρνει μια δυναμική. Έχει δρόμο ακόμα. Mm. Με την οικονομία έχει δρόμο να διανύσει. Βεβαίω, με τι swing states και με τις δημοσκοπήσει τη swing states, γιατί ξέρουμε το, τι ευεντάβλητε πολιτείε, οι οποίε τι δείχνουν Έναν αέρα κάποιε, αλλά πολύ μικρό στα όρια του στατιστικού λάθου. Γι' αυτό είπανε στο 50-50. Θα κρυθούν πάρα πολλά από αυτέ τι εκλογέ σε μια Αμερική που έχει το μεγαλύτερο χρέο στην ιστορία τη και στην παγκόσμια ιστορία. Και πολλοί φοβούνται δημοσιονομικό εκτροχιασμό: 34,5 δι. No. Τρει, συγγνώμη, τρει. Και παράλληλα, όπου υπάρχει και μια κοινωνική κατηγορία, κατηγορία βασικά πληθυσμιακή, που επειδή δεν τη μετράμε στην Ευρώπη, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει εδώ, η λεγόμενη αλάηση. Τι είναι αυτή, α το κρατήσουμε αυτό. Είναι 29% των οικογενειών τη Αμερική με εργασία, με διαθέσιμο εισόδημα, αλλά περιορισμένους πόρους που τους επηρεάζει πολύ η κρίση του κόστου ζωής. Θα παίξουν και αυτά ρόλο όπως και πολλά άλλα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξανασκεφτούμε. Πάντω, προ το παρόν, εγώ πιστεύω ότι είναι 50-50. Απολογούμε για την πίεση, την τη Προσ... χρονική πίεση. Θα ανανεώσουμε όμω τα το... Εχα... ραντεβού. Ήταν χαρά μου που ε, με καλέσατε και είχα την ευκαιρία να συζητήσω τόσο σημαντικά και ενδιαφέροντα Σας θέματα. Σας ευχαριστώ. Μαζίσεις. Η χαρά είναι δική μου. Σα ευχαριστώ πολύ.